είναι τα μέτρα εκείνα που εξαθλιώνουν εκατομμύρια οικογένειες. Είναι τα μέτρα εκείνα που οδηγούν 27.000 Έλληνες, 27.000 ελληνικές οικογένειες στην ανεργία, στην απόλυση. Είναι τα μέτρα εκείνα τα οποία αυξάνουν την ύφεση και βάζουν λουκέτο στην ελληνική αγορά. Είναι τα μέτρα εκείνα τα οποία κόβουν τη συντάξη των 330 ευρώ. Είναι τα μέτρα εκείνα τα οποία οδηγούν την Ελλάδα στον απόλυτο γκρεμό. Εκτός από την ομιλία Ζαπίου που έκανε ο Πρωθυπουργός, χρησιμοποίησε και δύο λέξεις, δύο όρους. Μίλησε για δανειακή συμφωνία και μίλησε για μνημόνιο. Και το ερώτημα είναι, για ποια δανειακή συμφωνία μιλάτε, για ποιο μνημόνιο? Αυτό που σήμερα ψηφίζει η Βουλή των Ελλήνων είναι τα μέτρα τα οποία παίρνετε και για τα οποία έχετε υπογράψει προσωπικές υποσχέσεις εσείς κύριε Σαμαρά και εσείς κύριε Βενιζέλο. Και το μνημόνιο που θα προκύψει από την έκθεση της Τρόικα, η οποία ακόμα δεν έχει έρθει. Και η δανειακή σύμβαση που θα προκύψει θα είναι μετά την έκθεση της Τρόικα και αφού ακούσει πλην της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον άλλο εταίρο, που είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και βεβαίως, τα μέτρα αυτά, όπως σας λένε όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, δεν εξασφαλίζουν ούτε τα 30, ούτε τα 40, ούτε τα 44 δισεκατομμύρια που σήμερα ακούσαμε που θα μπουν τίθε στην ελληνική αγορά. Κύριο Σαμαράς, λοιπόν, για άλλη συμφωνία μιλούσε. Πιθανώς σαν από αυτές που ξέρουν μόνοι τους και έχουν υπογράψει όχι στα φανερά αλλά στα κρυφά. Σαν τις συμφωνίες των μνημονίων που τις γνωρίζαν από πριν, από πολύ πιο πριν, γιατί έτσι είχαν συμφωνήσει σε κάποιες λέσχες Bilderberg εκείνοι που βρισκόντουσαν οι δανειστές με τους δανειζομένους. Οι πολιτικοί εκείνοι που έβαλαν αυτό τον περήφανο λαό και αυτό το κράτος κάτω από μια ξένη κατοχή.